είναι πολύ λαμπερή, θα είναι γεμάτη συγκίνηση, ενθουσιασμό, χαρά. Πιστεύω ότι θα είναι μια υπέροχη βραδιά. Μας έχουν υποσχεθεί πολλές εκπλήξεις, ελπίζω να τις δούμε. Περιμένουμε να δούμε τις καλύτερες γυναίκες που έχουν ξεχωρίσει σε όλους τους τομείς, ακόμα και στην ομορφιά. Να περάσουμε καλά. Madame Figaro, γυναίκα της χρονιά, είναι ένα γεγονός το οποίο το περιμένουμε όλοι με πολύ χαρά. Σε μια λαμπερή εκδήλωση αφιερωμένη σε λαμπερές προσωπικότητες, οι οποίες είναι υποψήφιες απόψε και μας κάνουν περήφανος. Ετοιμά για την Κύπρο ολόκληρη. Περιμένω να βραβευτούν οι κοπέλες, οι γυναίκες που αξίζουν. Με πολλή προσπάθεια και θυσίες μερικές φορές έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στον τομέα τους. Πολύ όμορφη και πολύ λαμπερή βραδιά, όπως και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Τι περιμένετε από την απόψινή βραδιά? Γυναίκες να λάμψουν. Ενδιαφέρον να νιώσουν οι γυναίκες έτσι αυτό που πρέπει να νιώθουν κάθε μέρα. Να είναι όμορφη για τον εαυτό τους, όμορφη για το τι κάνουν. And some fun, I hope. Πολύ λάμψη και πολλά χειροκροτήματα. Ήταν ευκαιρία για κάποιους συναδέλφους να βρεθούμε. Να δημιουργηθεί ένας θεσμός όπου θα τιμάει, θα επιβραβεύει τις προσπάθειες όλων αυτών των Κυπρίων γυναικών που είναι πάρα πολλές. Κάθε γυναίκα που παίρνει αυτό το βραβείο αισθάνεται περήφανη. Η Κύπρια γυναίκα σήμερα προσπαθεί να ισορροπήσει πάρα πολλά πράγματα στους ώμους της, η ζωή της, τα όνειρά της, τα παιδιά της, η συντροφική ζωή, η οικογενειακή ζωή, ως κύτταρο στην κοινωνία. Τιμάται η Κύπρια γυναίκα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τους άξιους και τις άξιες. Σημαντικό να αναγνωρίζουμε τις γυναίκες. Γυναίκες που προσφέρουν. Οπότε χαιρόμαστε που έχει καθιερωθεί πια ως θεσμός. Κυρίες που μέσα από την προσωπική τους ζωή και μέσα από την επαγγελματική τους δράση γίνονται θετικά πρότυπα για όλες μας τις υπόλοιπες. Η γυναίκα και ιδιαίτερα στην Κύπρο πάντοτε ήταν στο προσκήνιο. Απλούστατα τώρα γίνεται και αναγνωρίζεται, αν θέλετε, δημόσια η προσφορά της. Η Madame Figaro δίνει αυτή την ευκαιρία στις κοπέλες να αναδεικνύονται και να δείχνουν ποιες πραγματικά είναι. Ο κόσμος πια αναγνωρίζει την προσφορά μας ως καλλιτέχνες και την αποζητά κιόλας. Είναι ωραίο να βραβεύονται αξιόλογα άτομα και πόσο μάλλον αξιόλογες γυναίκες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι... Να καταλαβαίνεις και εσύ ότι αξίζεις και ο κόσμος να σε ευχαριστεί. Είναι σαν μια ευχαρίστηση για τη δουλειά που κάνεις. Είναι καθήκον της κοινωνίας να επιβραβεύει τις γυναίκες που σπάζουν τα παραδοσιακά πράγματα. Πιστεύω ότι ναι. Ναι, γιατί τους δίνει όθηση στο να προχωρήσουν. Γυναίκες που ξεχώρισαν ακόμη περισσότερο και απάνω. Ναι, είναι αναγκαίο. Αλλά να μην γίνεται μόνο στα λόγια. Είναι ωραίο. Και είναι ωραίο να υπάρξει και βραβείο νοικοκυράς, δηλαδή της ανώνυμης γυναίκας και όχι μόνο της πετυχημένης, γιατί αυτές νομίζω δουλεύουν εξίσου σκληρά. Γυναίκες μοναδικές που ζουν, αισθάνονται, γελάνε και αγαπούν. Γυναίκες δημιουργοί που βρίσκονται σε ένα ποίημα, σε μια στροφή, σε μια μουσική. Γυναίκες επιστήμονες που ανακαλύπτουν και διψούν για γνώση. Γυναίκες δυναμικές που αγωνίζονται, αντιστέκονται και τολμούν. Γυναίκες επιχειρηματίες που ξέρουν να κερδίζουν με αξιοπρέπεια. Απόψε τιμάμε τις γυναίκες και βραβεύουμε τις πρώτες ανάμεσα στις ίσες. Τη γυναίκα που ξέρει να προσφέρει με χαμόγελο αισθήματα, έργο, ζωή. Αυτή τη γυναίκα που ζει ανάμεσά μας. Απόψε την αναγνωρίζουμε, την επιβραβεύουμε, την τιμάμε.